χωρίς όρια. Η επικαιρότητα στον Άστρα κάθε Σάββατο στις 7 το πρωί με τον Νεόφυτο Νεοφύτου. Η εκπομπή είναι προσφορά της ΠΕ Καϊμακλείου. Συνεργατική Καϊμακλείου. Ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με στόχους την οικονομική και κοινωνική σας πρόοδο. Προστάτεψε τους παππούδες και τους γονείς μας από την τοκογλυφία. Προστατεύει εσάς σήμερα και αύριο τα παιδιά σας. Συνεργατική Καϊμακλείου. Δέχεται καταθέσεις με πολύ ψηλά επιτόκια και παρέχει δάνεια με επιτόκια από τα πιο χαμηλά της αγοράς. Εμπιστευτείτε τη Συνεργατική Καϊμακλείου για τις καταθέσεις και τα δάνειά σας, γιατί θα είστε πάντα κερδισμένοι. Είναι η δική σας τράπεζα. Συνεργατική Καϊμακλείου. Την αγαπάτε. Σας αγαπά. Άστρα 92.8, Σάββατο 5 Νοεμβρίου, ακούτε την εκπομπή Χωρίς Όρια. Κάθε Σάββατο με τον Νεόφυτο Νεοφύτου θα πάμε, κυρίες και κύριοι, για αρχή του προγράμματος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είχαμε χθες ενημέρωση του Συμβουλίου Ασφαλείας από τον Αλεξάνδρ Ντάουνερ για το Κυπριακό. Θα πρόβαινε σε μια γενικότερη αξιολόγηση της πορείας των απευθείας συνομιλιών. Ο Πανίκος Παναγιώτου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πανίκο, καλή σου μέρα από τη Λευκοσία. Καλημέρα Νεόφυτε, καλημέρα στους ακροατές του Άστρα. Πού κινήθηκε ο κύριος Ντάουνερ και αν τα Ηνωμένα Έθνη διατηρούν την αισιοδοξινότητα που έδωσαν στις απευθείας συνομιλίες? Όχι μόνο τη διατηρούν, αλλά φαίνεται ότι και επιμένουν και θέλουν να δώσουν μια έτσι αισιόδοξη διάσταση στον απόϊχο των συνομιλιών του διημέρου 30 και 31 Οκτωβρίου που έγινε στο Long Island εδώ της Νέας Υόρκης. Ο κύριος Ντάουνερ, ενημερώνοντας χθες τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι έγινε πρόοδος στο Κυπριακό σε αυτές τις διαπραγματεύσεις και αυτό επίσης επισήμανε, σύμφωνα με εκπρόσωπο του Διεθνούς Οργανισμού και ο Γενικός Γραμματέας Παν Κι-μουν, ενημερώνοντας χθες και προχθές στις Κάνες, στο περιθώριο της συνάντησης των G20, τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Μπαρόζο και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. Ρομπάη, καθώς και τον Τούρκο Πρωθυπουργό Ταγίπ Ερντογάν. Τώρα, όσον αφορά τον κύριο Ντάουνερ, διευκρίνησε ότι, όπως ανέφερε, είπαμε πως στη βάση των όσων συζητήθηκα στο Long Island υπήρχε κάποια καλή πρόοδος. Μας ικανοποίησε η πρόοδος και ότι οι δύο πλευρές κατέβαλαν προσπάθεια, σημείωσε χαρακτηριστικά. Τα Ηνωμένα Έθνη λοιπόν επιμένουν να κάνουν λόγο για πρόοδο και ο κύριος Ντάουνερ υποστήριξε εντός και εκτός της αίθουσας του Συμβουλίου Ασφαλείας ότι υπάρχουν ενθαρρυντικές προοπτικές, επαναλαμβάνοντας την ουσία και τα όσα υποστήριξε με τη δήλωσή του την περασμένη Τρίτη ο Γενικός Γραμματέας. Χαρακτηριστικά επίσης ανέφερε ότι μπόρεσε να τους πει το μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας ποια κατά τη γνώμη του ήταν τα θέματα στα οποία σημειώθηκε πρόοδος και ποια ήταν τα προβλήματα, ώστε να τους δώσω, τον κύριο Ντάουνερ, μια εικόνα για το μέλλον, για το τι θα γίνει στις προσεχείς εβδομάδες στην Κύπρο και τι προοπτικές υπάρχουν για το Long Island όπου θα ξαναβρεθούμε εννοώντας στην επόμενη συνάντηση στα μέσα Ιανουαρίου, σημείωσε χαρακτηριστικά. Απαντώντας σε διάφορες ερωτήσεις, μεταξύ άλλων τόνισε ότι κατά τη διάρκεια των συνομιλιών δεν έγινε τίποτε το δραματικό και οι δύο πλευρές δίνουν τις δικές τους ερμηνείες για το τι έγινε εκεί. Επίσης υπογράμμισε ότι έγινε πρόοδος, αλλά όπως πρόσθεσε υπάρχουν ακόμη δύσκολα ζητήματα που πρέπει να επιληθούν. Είμαστε ευχαριστημένοι που σημειώθηκε πρόοδος, αφότερες οι πλευρές κατέβαλαν πραγματική προσπάθεια, όμως υπάρχει ακόμη δουλειά να γίνει, αλλιώς δεν θα πήγαινα στην Κύπρο και στη συνέχεια να επιστρέψουμε και πάλι τον Ιανουάριο εδώ. Πάντως Νεόφυτε, ο ειδικός σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα υποστήριξε και μέσα και έξω από την αίθουσα του Συμβουλίου Ασφαλείας ότι οι δύο ηγέτες πιστεύουν πως μπορούν να φτάσουν σε συμφωνία και ο Γενικός Γραμματέας έμεινε ενθαρρυμένος που το άκουσε αυτό και από τους δύο
και ο κύριος Ντάουνερ πρόσθεσε ότι είμαι σίγουρος ότι έχουμε την πλήρη στήριξη του Συμβουλίου Ασφαλείας προς αυτήν την κατεύθυνση. Σε γενικές γραμμές έδωσε λοιπόν αισιόδοξο τόνο και απέφυγε σε σχετική ερώτηση να αναφέρει κάποια σημεία προόδου στο διήμερο των συνομιλιών εδώ στη Νέα Νιόρκη και είπε ότι ορισμένα πράγματα δεν μπορούμε να τα αναφέρουμε γιατί συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις. Τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας επανάλαβαν την υποστήριξή τους στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα και των συνεργατών του. Ο κ. Ντάουνερ είπε επίσης ότι δεν θα δοθεί τώρα έκθεση του Ban Ki-moon για την αποστολή των καλών του υπηρεσιών και φαίνεται ότι θα δοθεί μετά και τη συνάντηση του ερχόμενου Ιανουαρίου. Ως προς τη μορφή που θα πάρουν εφ' εξής οι συνομιλίες και γενικά η διαδικασία, έχει βγει κάτι καινούργιο, θα είναι εκ του σύνεγγης, θα είναι απευθείας, θα υπάρξει εντατικοποίηση μέχρι την επόμενη συνάντηση? Φαίνεται ότι θα ακολουθηθεί η μέθοδος που έγινε, που ακολουθήθηκε εδώ στη Νέα Νιόρκη. Δηλαδή θα υπάρχουν και ξεχωριστές συναντήσεις στο πήγεν έλα, εκ του σύνεγγις συνομιλίες και θα υπάρχουν και απευθείας συναντήσεις. Επιθυμία των Ηνωμένων Εθνών και φαίνεται ότι κατά τη διάρκεια της παρουσίας του κ. Ντάουνερ εδώ στη Νέα Νιόρκη, εκτός από την ενημέρωση του Συμβουλίου Ασφαλείας, είχε και δύο συσκέψεις στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών με αξιωματούχους του Διεθνούς Οργανισμού, με τον κύριο Πάσκο και άλλα μέλη της γραμματείας που ασχολούνται με το Κυπριακό. Επίσης συναντήθηκε ξανά και με τον Γενικό Γραμματέα, με τον οποίο συζήτησε τα επόμενα βήματα μέχρι τον Ιανουάριο. Η επιθυμία τους είναι μια επιτάχυση της διαδικασίας και αυτό που είχαμε ξαναπεί μπορεί να μην παρουσιάζουν, και αυτό ανέφερε και ο κύριος Ντάουνερ χθες, ότι ο ρόλος των Ηνωμένων Εθνών παραμένει υποβοηθητικός, αλλά φαίνεται ότι κάποιες ιδέες, όπως έχει γίνει και γίνεται εξάλλου στην διαμόρφωση του πλαισίου κάποια συζήτηση, θα παρουσιάζονται από μέρους των Ηνωμένων Εθνών, αλλά όχι στο επίπεδο της αποδοχής ή της απόρριψης. Θα είναι ιδέες για να διαμορφώνουν ένα πλαίσιο της συζήτησης για να γίνεται πιο δημιουργική, όπως ανέφερε και χαρακτηριστικά αξιωματούχος της Γραμματείας. Είχαμε χθες συνάντηση του Αγίου Ερτογάν με τον Γενικό Γραμματέα στις Κάνες. Βγαίνει κάτι από εκεί? Να αναφέρω, ναι, υπήρξε συνάντηση. Ο Γενικός Γραμματέας επανέλαβε αυτό που είπε εδώ και στη Νέα Νιόρκη, ότι σημειώθηκε κάποια πρόοδος, ότι υπάρχουν ενθαρρυντικές προοπτικές. Να θυμίσουμε ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κατά τη διάρκεια της παρουσίας του εδώ στη Νέα Νιόρκη, μετά την ολοκλήρωση των συναντήσεων, είχε πει ότι κάλεσε τον Γενικό Γραμματέα να στραφεί προς την πλευρά της Τουρκίας, προς την Άγκυρα, εάν θέλει πραγματικά να υπάρξει πρόοδος, και ο Γενικός Γραμματέας του είχε υποσχεθεί ότι θα συζητήσει αυτό το θέμα με τον κύριο Ερντογάν στις Κάνες, θα του ζητήσει τη βοήθεια και να δείξει και περισσότερο ενδιαφέρον η Άγκυρα, ώστε να γίνουν κάποιες κινήσεις από μέρους της τουρκικής πλευράς για να διευκολυνθεί η διαδικασία, εννοώντας ότι ο κύριος Ερντογάν αυτό θα ζητήσει σε συνεννόηση με τον κύριο Έρντογαν να προχωρήσουν σε κάποια βήματα ώστε να υπάρξουν ενθαρρυντικές προοπτικές. Αυτή ήταν η επιθυμία και η παρότριση του Προέδρου της Δημοκρατίας προς τον Γενικό Γραμματέα. Ωραία. Πριν κλείσουμε, Πανίκο, να πάμε στο μεγάλο θέμα που αφορά την παγκόσμια οικονομία, την κρίση στην Ελλάδα. Πήρε ψήφο εμπιστοσύνης τελικά ο Γιώργος Παπανδρέου. Υποσχέθηκε η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας. Είχαμε χθες σύνοδο των G20. Στην ανάγκη αλλαγών στην Ελλάδα αλλά και στη συνένεση αναφέρθηκε και ο Μπάρακ Ομπάμα. Τι μπορείς να μας πεις για αυτό το θέμα? Στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχουν τρία στοιχεία σε σχέση με το κλίμα που διαμορφώνεται στην Ελλάδα και το τι προηγήθηκε τις τελευταίες δύο μέρες. Καταρχήν, η πρόταση του Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου για να διεξαχθεί δημοψήφισμα είχε πάρει μεγάλες διαστάσεις τις δύο τελευταίες μέρες. Έγινε θέμα και για ανταποκρίσεις αναλύσεις αλλά και για κύρια άθρα εφημερίδο. Να τονίσουμε νεόφυτε ότι η πλειοψηφία των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης δεν είδε τόσο αρνητικά την πρόταση του Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου σε σχέση όπως τα είδαν τα μέσα ενημέρωσης στην Ευρώπη. Και μάλιστα η Wall Street Journal, η εφημερίδα, σε κύριον άθρο της χαρακτήρισε την ενέργεια του Έλληνα Πρωθυπουργού ως ένα μάθημα δημοκρατίας, ως ένα ελληνικό μάθημα δημοκρατίας, εκτιμώντας ότι αυτή η κίνηση
θα οδηγήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση σε επιτάχυση των διαδικασιών της για να λάβει πιο σοβαρά μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης χρέους και να δώσει οριστική λύση στο πρόβλημα της Ελλάδας και από την άλλη να πιεστεί το εσωτερικό μέτωπο της Ελλάδας για να πάρει πιο ξεκάθαρες αποφάσεις και να δείξει περισσότερη γενναιότητα εναντί των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε πανομοιότυπα άθρα και αναλύσεις υπήρξαν και σε άλλα αμερικανικά μέσα ενημέρωση. Επομένως υπήρξε μια διαφορετική αντιμετώπιση από πλευράς του αμερικανικού παράγοντα. Τώρα σε πολιτικό επίπεδο, εκείνο που ανησύχησε όπως και στην Ευρώπη περισσότερο την ενέργεια του κύριου Παπανδρέου ήταν το γεγονός ότι θα μπορούσε να οδηγήσει στην όπως διαμορφώθηκε το πλαίσιο και η απειλή του Σαρκοζή και της Μέρκελ, ότι το ερώτημα θα είναι για το ευρώ, ναι ή όχι στο ευρώ, όπως διαμορφώθηκε τελικά, ανησυχούσε το γεγονός ότι υπήρχαν ενδείξεις ότι ο ελληνικός λαός με την πίεση και την αγανάκτησή του στα μέτρα λιτότητας θα έλεγε ένα όχι στο ευρώ. Και αυτόν, φανταστείτε, θα προκαλούσε αλυσιδωτές αντιδράσεις όχι μόνο στην Ευρωζώνη αλλά και στην Αμερικανική οικονομία, και αυτόν ανάγκασε περισσότερο και τον πρόεδρο Ομπάμα να παρεύει όχι μόνο προς τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά υπάρχουν πληροφορίες ότι είχε στείλει και έναν αυστηρό μήνυμα προς τον Έλληνα Πρωθυπουργό για να αποσύρει αυτή την πρότασή του. Μάλιστα. Άρα υπήρξε και μια θετική ματιά, σε αντίθεση από ό,τι μας λες, από την Ευρώπη όπου ήταν πολύ αρνητική στην... Υπήρξε και μάλιστα όχι μόνο σε αναλύσεις αλλά και κατά τη διάρκεια ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και αναλύσεων υπήρξαν και πολιτικοί και από τα δύο κόμματα που δεν ήταν και τόσο αρνητικά. Εκείνο που ξάφνιασε περισσότερο ήταν το γεγονός, όπως εμφανίστηκε αυτό, δεν μπορούμε να το γνωρίσουμε ακόμη, αν υπήρξε προσυνεννόηση με οποιουσδήποτε παράγοντες, με οποιασδήποτε ηγεσίες, στην κίνηση του Γιώργου Παπανδρέου. Υπήρξαν και κάποιοι δημοσιογράφοι εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες, κυρίως με ανταποκρίσεις από την Αθήνα, που υποστήριξαν ότι δεν ήταν απόφαση μόνο του Γιώργου Παπανδρέου αυτή η κίνηση. Ότι υπήρξε συνεργασία με παράγοντες εντός και εκτός της Ελλάδας. Είναι γεγονός ότι μετά από αυτήν την τοποθέτηση του Γιώργου Παπανδρέου, η εξωματική αντιπολίτευση της χώρας αναγκάστηκε να τοποθετηθεί και να πει ότι θα ψηφίσει την συμφωνία. Κάτι που έπαιζε κρυφτούλη μέχρι εκείνη την ώρα ο κύριος Σαμάρας. Και αυτό επισημαίνεται πάρα πολύ και στις αναλύσεις που υπάρχουν εδώ. Δηλαδή, ως πρώτη ένδειξη ενός θετικού αντίκτυπου σε αυτή την πρόταση του Γιώργου Παπανδρέου ήταν η διαφοροποίηση, όπως ερμηνεύεται, της θέσης της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ωραία. Πανίκο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα. Καλή σου μέρα. Αυτά από τον Πανίκο τον Παναγιώτου. Θα πάμε στο κέντρο των εξελίξεων. Στην Αθήνα ο Γιάννης Φασουλάς μας ακούει. Γιάννη, καλή σου μέρα. Καλημέρα, νεόφυτε. Λοιπόν, την κέρδισε τη μάχη στην Βουλή ο Γιώργος Παπανδρέου και η κρίσιμη συνάντηση αυτή τη σημερινή μέρα είναι με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, το μεσημέρι. Ναι, πριν πάμε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, να δώσουμε λίγο το κλίμα από τα όσα έγιναν χθες μέχρι να φτάσουμε στους 153 ψήφους. Λοιπόν, όλοι τον αμφισβητούσαν, όλοι έθεταν ως προϋπόθεση να πει ότι θα σχηματίσει μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας, σωτηρίας, ανάγκης, πες την όπως θέλεις, τα είπε ο Παπανδρέου όλα αυτά. Πήρε λοιπόν τις ψήφους όλων και αυτοί οι οποίοι έλεγαν ότι είναι παρελθόν και παραπάνω από ότι είχε ως δύναμη, είχε 151, πήρε 153 και μάλιστα επέστρεψε με δική του απόφαση στην κοινοβουλευτική ομάδα η κυρία Κατσέλη, η οποία τον ψήφισε χθες. Λοιπόν, όταν ολοκληρώθηκαν τώρα οι διαδικασίες και ακολούθησε και το όχι του Σαμαρά, διότι ο Παπανδρέου δεν στάθηκε στην πρόταση Σαμαρά, δεν υιοθέτησε την πρόταση Σαμαρά για το σχηματισμό μιας μεταβατικής κυβέρνησης, η οποία θα έχει μια διάρκεια ζωής 20-25-30 μέρες, θα ψηφίσει μόνο τη Δανειακή Σύμβαση και θα πάνε σε εκλογές. Εκεί λοιπόν βγήκε ο Σαμαράς και είπε, έπεσαν οι μάσκες, τέρμα τα ψέματα, λοιπόν πάμε σε εκλογές. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ο κύκλος των επαφών που θα κάνει σήμερα ο Παπανδρέου μετά την επίσκεψή του στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
για τον σχηματισμό μιας κυβέρνησης εθνικής ανάγκης ενότητας. Λοιπόν, δεν θα είναι σε αυτή την κυβέρνηση, έτσι τουλάχιστον δείχνουν τα πράγματα. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία και ο Σαμαράς. Ποιοι μπορεί να είναι σε αυτή την κυβέρνηση? Ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός δηλώνει ανοιχτός. Λέει, εμείς εδώ είμαστε να στηρίξουμε την κυβέρνηση, οποιαδήποτε κυβέρνηση, για το καλό της χώρας. Δεν αποκλείεται λοιπόν ο Καρατζαφέρης, χωρίς να είναι και αυτό βέβαια ότι θα πάει, αλλά δεν αποκλείεται να συμμετέχει σε ένα τέτοιο κυβερνητικό σχήμα. Η Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία είναι και αυτή φιλομνημονιακή και θα ήθελε και στηρίζει την προοπτική μιας κυβέρνησης εθνικής ανάγκης, άφηνε χθες να εννοηθεί ότι από τη στιγμή που δεν συμμετέχει το δεύτερο μεγάλο κόμμα, εμείς τι νόημα έχει να πάμε. Από την πλευρά της αριστεράς, κουκουκουέντο συζητάμε, ο συνασπισμός το ίδιο. Η δημοκρατική αριστερά, δεν ξέρω, μπορεί και να το κουβέντιαζε, αλλά κάτω από αυτές τις συνθήκες, από τη στιγμή που δεν θα συμμετέχουν όλοι οι άλλοι, πάρα πολύ δύσκολο να συμμετάσχει και η δημοκρατική αριστερά. Άρα λοιπόν, ποιος μένει? Μένει ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός. Τι μένει λοιπόν στον Παπανδρέου να κάνει, προκειμένου και να εκτονώσει το κλίμα, διότι αν συνεχίσει να είναι πρωθυπουργός και λέει με το επιχείρημα «Μα δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο, εγώ έκανα τις διερευνητικές μου κινήσεις, δεν θέλει κανείς να συνεργαστεί μαζί μου, η χώρα πρέπει να έχει κυβέρνηση γιατί πρέπει να πάρουμε τα χρήματα, πρέπει να υποψηφίσουμε τη Δανειακή, πρέπει, άρα πρέπει να συνεχίσουμε, παραμένω πρωθυπουργός». Θεωρώ ότι θα κάνει την κίνηση ο Παπανδρέου, και μάλιστα έντονο μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα, και το πιθανότερο είναι να προτείνει για πρωθυπουργό τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Να πάρει την πρωθυπουργία δηλαδή ο Βενιζέλο, να σχηματίσει μια δική του κυβέρνηση, αλλά ο Παπανδρέου δεν θα αποχωρήσει από την ηγεσία του Πασόκ. Θα παραμείνει δηλαδή πρόεδρος του Πασόκ και πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Απλά ο Βενιζέλος θα χρησιμοποιηθεί ως η βαλβίδα της χύτρας εκείνης, η οποία θα εκτονώσει τα πράγματα και στην κοινοβουλευτική ομάδα και προς τα έξω, στο γεγονός δηλαδή ότι ο Παπανδρέου αποχώρησε από την πρωθυπουργία, διότι αυτή τη στιγμή τον θεωρούν αναξιόπιστο, έτσι λένε τουλάχιστον στην Ευρώπη, λοιπόν, στην αναξιόπιστο συνομιλητή. Λοιπόν, και η πρόταση Βενιζέλου λοιπόν είναι πολύ πιθανό να περπατήσει με μια κυβέρνηση που είχε σχηματίσει δική του πασοκική, ίσως και κάποια από τα μικρά κόμματα να πάρουν μέρος. Και εκλογές προανήγγειλε ο ίδιος ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τον Μάρτιο, δηλαδή τότε που θα έχουν ολοκληρωθεί όλες πλέον οι διαδικασίες περί της Δανειακής Σύμβασης και για τις εκταμιεύσεις της 6ης και της 7ης δόσης, γιατί δεν μιλάμε μόνο για τα 8 δισεκατομμύρια, μιλάμε για την επόμενη δόση του Φεβρουαρίου, η οποία είναι μια δόση μαμούθ, 80 δισεκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε τώρα για τρελά λεφτά. Είπε πολύ εύστοχα ένας βουλευτής, παρατήρησε χθες το εξής. Οι βουλευτές του Πασόκ ψήφισαν ναι για να φύγει ο Παπανδρέου. Και ο Σαμαράς είπε όχι για να μείνει ο Παπανδρέου. Και φορτώνω εμείς τα λέει όλα. Mm-hmm. Λοιπόν, τώρα, η θέση της Νέας Δημοκρατίας ποια είναι? Έτσι όπως την διαμόρφωσε ο Σαμαράς, ο οποίος ο Σαμαράς έχει υπόψη το εξής. Θα ψηφίσει αυτή την... Είναι σκληρό καρύδι. Δηλαδή αυτό που λέει δεν κάνει πίσω, δεν κάνει πολύ δύσκολα πίσω. Γιάννη, όμως θα ψηφίσει τη Νέα Δανειακή Σύμβαση. Όχι, με συγχωρείς, είπε θα ψηφίσω τη Νέα Δανειακή Σύμβαση ως προς την αρχή της. Δηλαδή, μη μου φέρετε και τα μέτρα μέσα, ότι τα μέτρα που θα εφαρμόσουμε είναι 1, 2, 3, 13, δεν θα την ψηφίσω. Άρα δεν ψηφίζει τον... Λέει θα ψηφίσω τη Δανειακή Σύμβαση επί της αρχής, προκειμένου να μην έχουμε προβλήματα. Όχι, αλλά τον εφαρμοστικό νόμο. Τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να εφαρμοστούν, να μην τα φέρετε μαζί με τη Δανειακή Σύμβαση και τότε μπορεί και να μην την ψηφίσει. Άρα εξακολουθεί να μην θέλει να χρεωθεί κόστος από όλη αυτή την ιστορία η Νέα Δημοκρατία. Βέβαια. Αυτό το λέει από την αρχή και από τη στιγμή που πρότεινε τη μεταβατική κυβέρνηση ο Σαμαράς, τι είπε. Η μεταβατική κυβέρνηση που πρότεινε ο Σαμαράς, τι ακριβώς ήταν? Μία κυβέρνηση χωρίς τη συμμετοχή πολιτικών προσώπων, να έχει διάρκεια ζωή σε 1-1,5 μήνα, να πάμε να ψηφίσουμε μόνο τη Δανειακή Σύμβαση και να πάμε σε εκλογές. Και είπε σε αυτή την κυβέρνηση δεν θα συμμετέχει κανένας από τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή προσπάθησε με κάθε τρόπο και την πίτα ολόκληρη και το σκυλοχορτάτο. Λοιπόν, να μην χρεωθεί δηλαδή το δικό του κόμμα, το οποίο αυτός βλέπει ότι μπορεί τις επόμενες εκλογές να κερδίσει τις εκλογές και να είναι πρωθυπουργός. Μάλιστα. Γιάννη, έχουμε λοιπόν δύο καλεσμένους που μας ακούνε. Ολοκλήρωσε έτσι τα γρήγορα για να πάρουμε και τα πρώτα σχόλια. Θα μείνει στη γραμμή για να κάνουμε και μια συζήτηση. Ναι. Τώρα μεταφέρεται στη συνάντηση με τον πρόεδρο σήμερα και θα έχω την εντύπωση ότι... Θα πάει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και από εκεί και πέρα θα του εξηγήσω ότι θα ξεκινήσει τη διαδικασία. Θα τον ενημερώσει, θα ξεκινήσει τη διαδικασία προκειμένου να σχηματίσει μια κυβέρνηση εθνικής συνεννόησης.
Λοιπόν, και πράγματι θα ξεκινήσει να έχει ένα κύκλο επαφών με τους πολιτικούς αρχηγούς, αλλά από ό,τι όλα δείχνουν δεν νομίζω ότι αυτός ο κύκλος θα έχει επιτυχία. Και θα προβεί σε διάγγελμα μετά τη συνάντηση από ό,τι ακούω, σε νέο μήνυμα. Θα το δούμε αυτό, θα δούμε. Θα ξαναδούμε τώρα πώς ακριβώς θα ξεκινήσουν αυτές οι διαδικασίες, πότε θα γίνουν οι συναντήσεις με τους αρχηγούς. Έχουμε δρόμο μπροστά μας. Ωραία. Μείνε στη γραμμή. Παρακολουθάς και τα πρακτορία σου εκεί και τα τηλεοράσεις σου. Είναι ο Θάνος Αθανασίου από τις Βρυξέλλες. Είναι και ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΙΠΕ εδώ στην Κύπρο, Λάρκος Ολάρκου. Καλός γνώστης της ελληνικής πολιτικής σκηνής. Θα πάμε πρώτα κοντά του και μετά θα μας δώσει ο Θάνος την αντίδραση από Βρυξέλλες. Κύριε Λάρκου, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Πώς βλέπετε εσείς τα πράγματα να εξελίσσονται και αν χθες έγινε κάποιο βήμα για να γίνει αυτή η μεγάλη αποσυμφόρηση όπου όλος ο κόσμος παρακολουθεί με τρόμο τις εξελίξεις στην ελληνική σκηνή? Νομίζω το είπατε πάρα πολύ καλά. Έγινε ένα βήμα μπροστά, αλλά η Ελλάδα δεν χρειάζεται ένα βήμα μπροστά, χρειάζεται άλματα μπροστά. Άρα θεωρώ ότι οι 153 ψήφοι είναι θετικοί προς μια κυβέρνηση ευρύτερης συνεργασίας, διότι έχουμε δύο πολύ συγκεκριμένα πράγματα μπροστά μας. Έχουμε μια αποτυχία της κυβέρνησης να επιτύχει ορισμένους στόχους, άρα τα προβλήματα όχι μόνο δεν επιλύονται αλλά και πάνε προς τα πίσω. Και δεύτερο, η κοινή γνώμη στην Ελλάδα σε όλες τις δημοσκοπήσεις ευρύτατα υποστηρίζει μια κυβέρνηση ευρύτερης συνεργασίας. Με απλά λόγια, περισσότερες πλάτες για να υπάρξει καλύτερο αποτέλεσμα. Τώρα, το χτεσινό γεγονός πιστεύω ότι είναι ένα βήμα μπροστά. Δεν είμαι αισιόδοξος ότι μπορεί γρήγορα και άμεσα να υπάρξει μια θετική κατάληξη. Σημειώνω ως μια, θα την έλεγα, συμβιβαστική και πιστική πρόταση αυτή που έκανε ο κύριος Βενιζέλος. Κυβέρνηση ευρύτερης συνεργασίας μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του 2012 και εκλογές τον Μάρτιο. Παραμένει πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Παραμένει πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ο Γιώργος Παπανδρέου, μας είπε ο Γιάννης Φασουλάς, και θα αναλάβει υπηρεσιακός πρωθυπουργός ο κ. Βενιζέλος. Ωραία, αυτά είναι δημοσιογραφικές πληροφορίες. Βεβαίως, μένει να δούμε αν αυτά είναι μέρος της πολιτικής πραγματικότητας. Mm-hmm. Θα δούμε. Πριν πάμε στο Θάνο Αθανασίου, θα ήθελα να ακούσουμε μόνο την αρχή της, από τη χθεσινή ομιλία του Γιώργου Παπανδρέου, που λέει κάποια πράγματα με παράπονο. Είναι ένα λεπτό. Και θα πάμε στις Βρυξέλλες και θα επανέλθουμε. Έδωσα μάχη άνευ προηγουμένου για να σωθεί η χώρα. Μόνος απόλυτη την ηγεσία του πολιτικού συστήματος. Με πολιτική στήριξη της δυνάμεις του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος και της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ. Με πραγματική στήριξη τους πολίτες της χώρας. Τον αγώνα τους, τις προσπάθειές τους. Με μια πολιτική πραγματικότητα στην Ελλάδα ζωφερή. Με μια αντιπολίτευση δυστυχώς ανεύθυνη και φυγόπονη. Και με ένα ευρύτερο κομμάτι του πολιτικού συστήματος που το μόνο που ενδιαφέρει εδώ και καιρό είναι η επιβίωση του παλιού συστήματος. Ζήσαμε και πολύ λάσπη. Γιατί έγιναν και τραγικά λάθη σε αυτή τη χώρα. Από πολλές κυβερνήσεις. Αποκορύφωμα όμως προηγούμενη κυβέρνηση και πενταετία της Νέας Δημοκρατίας που αυτά πληρώνουμε σήμερα. Και ας μιλήσουμε με ειλικρίνεια. Μήπως εγώ διπλασίασα το χρέος ή μήπως ήταν η Νέα Δημοκρατία. Μήπως εγώ άφησα έλλειμμα 36 δισεκατομμύρια ευρώ ή μήπως ήταν η προηγούμενη κυβέρνηση. Μήπως εγώ και εμείς εκτοξεύσαμε τα ελλείμματα ή μήπως τώρα μειώθηκαν τα ελλείμματα. Γιατί αυτά που ζουν οι Έλληνες πολίτες, μια πρωτόγνωρη δοκιμασία, θέλουν κάποιοι να τα ξεχάσουν. Γι' αυτά τρέχουμε από χώρα σε χώρα, πρωτεύουσα σε πρωτεύουσα, συνάντηση σε συνάντηση. Πρώτος εγώ, τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, οι συνάδελφοι υπουργοί, εδώ και μήνες. Αυτή είναι η αλήθεια, κύριοι συνάδελφοι. Πληρώνουμε τον λογαριασμό δεκαετιών αμεριμνησίας, λαϊκισμού, ανομίας, αδιαφάνειας, διαπλοκής, πελατειακών σχέσεων, αδιαφορίας για το δημόσιο. Λοιπόν,
μαζεύω επί 24 μήνες όλα αυτά τα σπασμένα. Λοιπόν, σαν Αθανασίου, καλή σου μέρα από τη Λευκοσία. Καλημέρα από τις Βρυξέλλες. Εγώ θα πρέπει να πω καταρχήν ότι τα πράγματα έχουν μια αλληλουχία. Ωραίος ο λόγος του Πρωθυπουργού, όμως αν όντως έπαιρνε ο Πρωθυπουργός μέτρα, έπαιρνε η κυβέρνηση μέτρα, τότε δεν θα ήμασταν εδώ που είμαστε. Είμαστε εδώ που είμαστε, λένε οι Βρυξέλλες, γιατί η κυβέρνηση δεν έπαιρνε μέτρα. Έπρεπε να πάρει μέτρα όταν ανακοίνωσε το έλλειμμα του 36 δις και όχι 8 μήνες αργότερα, το Μάιο. Το έλλειμμα, θυμίζομαι, ανακοινώθηκε τον Οκτώβριο στο Λουξεμβούργο. Παρ' όλα αυτά, μέτρα τότε δεν λήθησαν. Επίσης, αυτό το οποίο όλες οι κυβερνητικές φωνές έλεγαν στις Βρυξέλλες είναι ότι δεν μπορεί να πάρει μέτρα γιατί υπάρχει αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας, γιατί δεν υπάρχει συνένεση για τα μέτρα και ότι γι' αυτό φταίει η Νέα Δημοκρατία και, εν πάση περιπτώσει, εάν δεν συνενέσει και η Νέα Δημοκρατία, τίποτα δεν μπορεί να γίνει στην Ελλάδα. Αυτό έλεγαν. Εν πάση περιπτώσει, οι Βρυξέλλες τους πίστεψαν. Δέχτηκαν το σκεφτικό τους. Και είπαν, κοιτάξτε, φτιάξτε μια συνένεση στην Ελλάδα. Φτιάξαν τη συνένεση. Δεν μπόρεσαν να φτιάξουν τη συνένεση. Με ευθύνη και των δύο δεν είχαμε συνένεση τόσο καιρό. Συνεπώς, τώρα που το ποτήρι ξεκίνησε, τώρα που υπάρχει μια πέμπτη έκθεση πεπραγμένων η οποία δεν είναι θετική, τώρα που η Μέρκελ και ο Σαρκοζή διαπραγματεύτηκαν με δικό τους προσωπικό κόστος με τις τράπεζες και εμείς τους είπαμε, καλά, εντάξει, θα δούμε τι θα γίνει. Και αυτοί αισθάνθηκαν φυσικά, όπως καταλαβαίνουμε, σαν κάποιος να τους, να τους έριξε, έτσι, γιατί αυτό είναι. Είναι ξεκάθαρα ένα ρίξιμο. Όταν κάποιος διαπραγματεύεται για σένα με τις τράπεζες, καταφέρνει και σου πετυχαίνει μια συμφωνία και σε πας και λες, εντάξει, καλή συμφωνία, αλλά θα δούμε. Mm-hmm. Θα πάω σε δημοψήφισμα. Mm-hmm. Πάση περιπτώσει, όλα αυτά δείχνουν ένα πράγμα. Δείχνουν ότι πρώτον, ο ίδιος ο Γιώργος Παπανδρέου προς τις Βρυξέλλες, προς τις ευρωπρωτεύουσες δεν έχει πρόσωπο, δεν μπορεί να συνεχίσει να διαπραγματεύεται ο ίδιος, πρέπει να έρθει κάποιος άλλος. Αυτό του είπανε το βράδυ στις Κάνες. Και το δεύτερο είναι ότι σε αυτή την κυβέρνηση της Εθνικής Ενότητας, που για τους Ευρωπαίους προσωποποιεί τη συνένεση, θα πρέπει να είναι μέσα και η Νέα Δημοκρατία. Αυτό το οποίο ακούσαμε πριν για Πρωθυπουργό Βενιζέλο και μέσα τα άλλα κόμματα, τα μικρότερα κόμματα και όχι για Δημοκρατία, δεν νομιμοποιεί την κατάσταση. Είναι παντελώς ξεκάθαρο ότι οι Βρυξέλλες, αυτό το οποίο εννοούν όταν λένε συνένεση και κυβέρνηση της Εθνικής Ενότητας, είναι καταρχήν η συνεννόηση των δύο μεγάλων κομμάτων. Χωρίς συνεννόηση των δύο μεγάλων κομμάτων, οι Βρυξέλλες, το Βερολίνο και το Παρίσι θα αισθανθούν και πάλι ότι κάποιος στην Ελλάδα τους κοροϊδεύει. Μάλιστα. Και επειδή η τελευταία κοροϊδία ήταν η κοροϊδία με το δημοψήφισμα, καταλαβαίνουμε ότι χωρίς μια τέτοια κυβέρνηση, απλώς πάμε στην τραχμή. Πριν πάω στο Γιάννη Φασουλά, κύριε Λάρκου, ζητείτε συνένεση. Και από ό,τι ακούσαμε και από τον Γιάννη Φασουλά, ο κύριος Σαμαράς λέει ναι μεν στη Δανειακή Σύμβαση, όχι όμως στο εφαρμοστικό νόμο, δεν θέλει δηλαδή να δεχτεί το κόμμα του κάποιες επιπτώσεις από όλα αυτή την ιστορία. Νομίζω ότι θα επιτευχθεί μια συνένεση ή θα συνεχίσει η κατάσταση με φόβο τα γνωστά αποτελέσματα. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά και είναι διλημματικά. Αν συνεχιστεί η σημερινή κατάσταση πραγμάτων, είναι ορατή η χρεοκοπία, είναι ορατός ο κίνδυνος επιστροφής στη δραχμή και όλα όσα όλοι καταλαβαίνουμε. Το άλλο σκέλος είναι, υπάρχει ζήτημα υψηλής ευθύνης για το από εδώ και πέρα και θα κριθούν όλοι οι πολιτικές δυνάμεις, πρόσωπα και πράγματα κατά πόσο μπορούν να επιτύχουν το δεύτερο, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι και το μέγιστο στοίχημα της συγκυρίας. Προσωπικά δεν είμαι αισιόδοξος ότι μπορούμε να φτάσουμε στο κορυφαίο, αν θέλετε, αίτημα που είναι η ευρύτερη δυνατή συνένεση. Να κάνω ένα σχόλιο στο απόσπασμα που έχετε βάλει από τον κύριο Παπανδρέου. Υπάρχουν ευθύνες στις παλιές εποχές. Όμως η κοινή γνώμη λέει σήμερα τι γίνεται και σήμερα πώς πολιτευόμαστε. Ποια μέτρα παίρνεις σήμερα να προχωρήσει η κατάσταση. Άρα λοιπόν, αν θέλεις να επιτύχεις μια συνένεση, μια συνεργασία, μια πρόοδο,
τότε δημιουργείς και το κατάλληλο πολιτικό πλαίσιο για να βάλεις μέσα στο παιχνίδι ευρύτερες πολιτικές δυνάμεις. Αν λες, εγώ τα κάνω όλα ωραία και φταίνουν όλοι οι άλλοι, αυτό σημαίνει ότι δημιουργείς το ανάποδο αποτέλεσμα από αυτό που επιδιώκεις. Συνεπώς, επειδή τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά, να προσθέσουμε λίγο εδώ και την περίπτωση της Ιταλίας, που είναι πάρα πολύ κοντά μας και πάρα πολύ γνωστή και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Και η οποία μπήκε υπό επιτήρηση. Ασφαλώς. Άρα λοιπόν, αν δούμε αυτά τα στοιχεία, σημαίνει ότι πόσο μετράει ο καθένας, πόσο μπορεί να βάλει πλάτη για να πάει μια χώρα σε μια καλύτερη σελίδα, αυτό είναι το στοίχημα του σήμερα και όχι του αύριο. Γιάννη Φασουλά. Νομίζω ότι ο Παπανδρέου, ακόμα και αν δεν καταφέρει, που δεν θα τα καταφέρει να κάνει μια κυβέρνηση εθνικής συνεννόησης, εθνικής ανάγκης και δεν ξέρω πώς αλλιώς τι λένε, θα πρέπει ο ίδιος να εκτονώσει την κατάσταση καταρχήν σε ό,τι αφορά την ίδια την κοινοβουλευτική ομάδα. Δηλαδή, Γιάννη, στο σημείο αυτό, επειδή βλέπαμε πολλές αντιδράσεις από την κοινοβουλευτική ομάδα, ακούστηκαν πολλά δείπνα, αμφισβήτηση. Περιμέναμε ότι θα βγει ένα καινούριο σχήμα, κάτι άλλο να γίνει. Τελικά δεν φεύγει κανείς από το Μαντρί. Όλοι φοβούνται ότι θα χαρακτηριστούν αποστάτες και όλοι μέσα από τα κόμματά τους παλεύουν για τις όποιες αλλαγές. Δηλαδή δεν περιμένουμε να δούμε δυναμικές κινήσεις από ομάδα βουλευτών, από διαφορετικά κόμματα να βγει κάτι καινούριο, έστω και αν η χώρα αυτή τη στιγμή πάει στον γκρεμό. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ χθες έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης υπό την προϋπόθεση ότι ο Παπανδρέου θα προχωρήσει σε μια κυβέρνηση εθνικής συνεννόησης. Αυτό περιμένουν. Εάν αυτό δεν συμβεί τις επόμενες ημέρες, θα ξαναβρεθούμε πάλι μπροστά στο ίδιο πρόβλημα και στο ίδιο θέμα που συναντάμε τις τελευταίες 15-20 ημέρες σε ό,τι αφορά την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Θα τον αφισβητήσουν ευθέως και θα τον ρίξουν. Αυτό είναι αυτή τη στιγμή, αυτό είναι διαπραγμάτευτο για τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης με σκοπό ο Παπανδρέου να ξεκινήσει τις διαδικασίες για να κάνει μια κυβέρνηση εθνικής ανάγκης. Ακόμα και αν δεν πετύχει να κάνει αυτή την κυβέρνηση, θα πρέπει ο ίδιος να εκτονώσει την κατάσταση, παραδίδοντας την πρωθυπουργία σε κάποιον άλλον από το ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό έλεγα προηγουμένως ότι ένα επικρατέστερο από τα σενάρια τα οποία ακούγονται είναι το να αναθέσει την πρωθυπουργία στον Βενιζέλο και να αναλάβει αυτός την κοινοβουλευτική, να παραμείνει αυτός πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ή τέλος πάντων μπορεί να μείνει και ο Βενιζέλος, μπορεί να θέλει κάποιον άλλο και δεν ξέρω ποιος μπορεί να είναι αυτός ο άλλος. Λοιπόν, εάν όμως επιμείνει να είναι πρωθυπουργός ο Παπανδρέου, βγαίνοντας και να πει ότι τάξε, εγώ έκανα τις διερευνητικές μου επαφές, συναντήθηκα με τους αρχηγούς των κομμάτων, δεν θέλησε κανένας να έρθει μαζί μου, άρα η χώρα πρέπει να κυβερνιέται, πρέπει να υπάρχει πρωθυπουργός, άρα εγώ πρέπει να είμαι πρωθυπουργός. Λοιπόν, σε μια εβδομάδα από σήμερα θα βρεθεί μπροστά πάλι στην αντιμέτωπος με την κοινοβουλευτική του ομάδα. Μάλιστα. Θάνο. Θάνο. Αν συμβεί αυτό, δεν θα. Προφανώς οι μισθοί των βουλευτών θα πληρώνονται σε δραχμές και δεν θα έχουν και τίποτα να αγοράσουν από αυτές τις δραχμές. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Ή θα τα βρούνε, ή το παιχνίδι τελείωσε. Δεν δίνεται, ναι, το νέο πακέτο δεν θα δοθεί αν δεν υπάρξει συνένεση και ψήφιση. Όχι απλώς δεν θα δοθεί το νέο πακέτο, αλλά υπάρχουν και σχέδια να εκδιωχθεί η χώρα. Και από το νόμισμα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν δεν τα βρούνε μεταξύ τους το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, και γι' αυτό δεν λέω ο Παπανδρέου και ο Σαμαράς, έτσι. Αν δεν τα βρούνε και δεν σχηματίσουν αυτοί οι δύο κυβέρνησεις εθνικής ενότητας, τότε οι Βρυξέλλες, το Βερολίνο και το Παρίσι θα θεωρήσουν ότι κάποιος κορόιδευσε και δεν θα προχωρήσουν σε τίποτα. Δεν υπάρχουν και πολλά χρονικά περιθώρια. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν μέσα αυτή η εβδομάδα. Δεν υπάρχει περιθώριο να βγει ο Παπαδρέου και να πει δεν τα κατάφερα. Ο Παπαδρέου θα πρέπει σήμερα που θα πάει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας να ή να παραιτηθεί ή να προτείνει αμέσως κάποιο άλλο πρόσωπο για πρωθυπουργό. Και θα πρέπει να προτείνει ένα πρόσωπο για πρωθυπουργό το οποίο θα μπορούσε να δεχθεί και η Νέα Δημοκρατία. Είναι εξαιρετικά κρίσιμες οι ώρες και όλα τα περιθώρια συνεννόησης με την Ευρώπη έχουν πραγματικά τελειώσει. Είναι το ίδιο κόστος για τους Ευρωπαίους. Είναι καμιά 200 δις σε ένα βάθος χρόνου για να σώσουν την Ελλάδα και είναι άλλα τόσα για να σώσουν τους εαυτούς τους από το πουλόβερ που ξυλώνεται. Εάν η Ελλάδα συνεχίσει να ξυλώνει το πουλόβερ, δεν θα την κρατήσουμε. Αυτό είναι δεδομένο. Το είπε και ο Μαρκ Ρούτε, είναι ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας. Αυτός εξέφραζε χθες και τους υπόλοιπους 16 του ευρώ. Το ευρώ είναι πιο σημαντικό
από την Ελλάδα. Δεν είναι αυτός ο σκοπός η επιβίωση της Ελλάδας. Η Ελλάδα εκτός ευρώ ή εκτός ευρωζώνης, Θάνο? Εκτός νομίσματος και εκτός ένωσης. Διότι αυτά τα δύο πάρε πακέτο. Κύριε Λάρκου, σε μια τέτοια περίπτωση, κύριε Λάρκου, τι σημαίνει αυτό? Αυτή είναι η ουσία, νομίζω, ότι δεν υπάρχει μια διαδικασία εξόδου από την Ευρωζώνη ή συνολική εξόδος από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα κάθε Ελλαδίτης πολιτικός πρέπει να μετρήσει σοβαρά το πακέτο. Και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο πολύπλοκο ζήτημα, και πέρα από αυτά που έχει πει ο κύριος Αθανασίου, ο κύριος Γιούγκερ είπε δημόσια αυτό ακριβώς που μόλις τώρα διατύπωσε ο κύριος Αθανασίου. Είναι πακέτο η διαδικασία. Ή μένεις και υλοποιείς όσα έχουμε συμφωνήσει, με συνέπεια και σοβαρότητα και με σύστημα, ή η άλλη λύση είναι έξοδος από την Ευρωζώνη και έξοδος από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κλείνοντας, Γιάννη, έχω την εντύπωση ότι μόνο αν αρχίσουν να μην υπάρχουν μισθοί για το δημόσιο, πότε τελειώνουν τα λεφτά? Μέσα Δεκεμβρίου. Έχω την εντύπωση ότι μόνο τότε θα αρχίσουν πραγματικά να σκέφτονται σοβαρά τι θα κάνουν. Το σκέφτονται τώρα, χρειάζεται να φτάσουμε στα μέσα του Δεκέμβρη. Αλλά ήθελα να ρωτήσω τον Θάνο. Με ποιες διαδικασίες θα πετάξουν μια χώρα έξω από την Ευρωζώνη, και καλά έξω από την Ευρωζώνη και έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τη στιγμή που θα πρέπει να υπάρξουν αλλαγές σε κάποιες συνθήκες οι οποίες έχουν υπογραφεί για να γίνει κάτι τέτοιο? Δηλαδή θα βγει κάποιο πρωί ο κύριος Σαρκοζή και η κυρία Μέρκελ και θα πούνε: α, εσείς φύγετε γιατί δεν μας αρέσει, δεν κάνετε εδώ μέσα, δημιουργείτε προβλήματα. Μα δεν κάνουν λάθος, θα πρέπει να αλλάξει η συνθήκη της Λισαβόνας, θα πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα. Δεν μπορούν αυτό να το κάνουν από τη μια μέρα στην άλλη. Δηλαδή αυτό το μήνυμα το οποίο στέλνουν από το Βερολίνο και από το Παρίσι, θα πετάξουμε αύριο το πρωί έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έξω από την Ευρωζώνη. Με ποια διαδικασία θα γίνει αυτό? Αυτό νομίζαμε και εμείς. Είναι πρακτικός ο τρόπος με τον οποίο θα γίνουν όλα αυτά. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν δύο εκθέσεις. Υπάρχει μία έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και υπάρχει και μία έκθεση της Κομισιόν, την οποία μάλιστα την υπογράφουν δύο σύμβουλοι του πρόεδρου Μπαρόζο, οι οποίοι έχουν πολύ βαθιά γνώση και των συνθηκών και της τεχνικής εφαρμογής των συνθηκών, ακριβώς γιατί ήταν εν μέρη και συντάκτες τους. Εν πάση περιπτώσει, το πρακτικό, το άμεσο το οποίο θα γίνει είναι το εξής. Ας περιγράψουμε μια κατάσταση όπου δεν βρίσκουν κοινό τόπο τα ελληνικά πολιτικά κόμματα και δεν σχηματίζεται κυβέρνηση και δεν ψηφίζεται η σύμβαση. Το πρώτο πράγμα το οποίο θα γίνει είναι, όπως ακούσαμε πολύ σωστά, θα τελειώσουν τα μετρητά. Μόλις τελειώσουν τα μετρητά, επειδή η Ελλάδα πρέπει να βρει 3 δις μέσα στα Νοέμβρη και 12 δις στις αρχές του Δεκέμβρη, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να πάει σε στάση πληρωμών. Αν πάει σε στάση πληρωμών, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα θα επικρατήσουν συνθήκες άτακτης χρεοκοπίας. Ήδη κανείς δεν συναλλάσσεται την Ελλάδα, κανείς δεν συναλλάσσεται στο τουριστικό επίπεδο, κανένας επιχειρηματίας δεν κάνει παραγγελίες από το εξωτερικό. Έχει παγώσει η διαδικασία του εμπορίου. Έχουν παγώσει οι τραπεζικές συναλλαγές. Κανένας δεν ανοίγει σε τράπεζες. Και αυτό το οποίο στην πραγματικότητα θα γίνει ως πρώτο βήμα της εξόδου θα είναι η αποκοπή του ελληνικού τραπεζικού συστήματος από το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα. Γιατί στην Ελλάδα θα επικρατήσουν συνθήκες, αυτό που λέμε run to the bank, και θα δημιουργηθεί μια κρίση τραπεζική η οποία θα είναι πάρα πολύ εύκολα μεταδόσιμη. Το πρώτο λοιπόν πράγμα το οποίο θα γίνει θα είναι η πρακτική αποκοπή του τραπεζικού συστήματος. Αμέσως μετά θα υπάρξει η συναλλαγματική αποκοπή. Λεφτά τα οποία λογιστικά θα πηγαίνουν από την Ελλάδα προς σημεία της Ευρώπης δεν θα γίνονται δεκτά. Είναι τόσο απλό. Δεν θα γίνονται συναλλαγές σε κανένα επίπεδο. Και φυσικά μέσα σε ένα βάθος χρόνου όντως στην Ελλάδα θα ξεμείνουν από προϊόντα, θα ξεμείνουν από παρεχόμενες υπηρεσίες από τρίτους, δεν θα έχουν αντίκρισμα ουσιαστικά αυτά τα οποία θα συμβαίνουν στην Ελλάδα σε σχέση με αυτά τα οποία έχουν μια λογιστική αποτύπωση στις Βρυξέλλες ή στις υπόλοιπες πρωτεύουσες της Ευρωζώνης. Θα είναι πρακτικά αποκυκωμένη. Αμέσως μετά θα έρθει και το τυπικό. Το τυπικό θα επικυρωθεί σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Υπάρχει μία νομική φόρμουλα, την οποία εγώ δεν γνωρίζω, αλλά με βεβαιώνουν από το περιβάλλον Μπαρόζο ότι υπάρχει. Και ότι όταν χρειαστεί θα την εφαρμόσουν. Άρα λοιπόν δεν έχω κανένα λόγο να αφισβητήσω ότι υπάρχει ένας τρόπος και με αυτή τη συνθήκη και με αυτό το σύμφωνο σταθερότητας
να υπάρχει και τυπική έξοδος της χώρας από την ένωση και το ευρώ. Και αν δεν υπάρχει, θα ψηφίσουν για να. Και αν δεν υπάρχει, σε μία χώρα όπου δεν θα μπορούν να πληρώσουν τίποτα, δεν θα μπορούν να κάνουν καμία συναλλαγή και δεν θα μπορούν να αγοράσουν τίποτα, γιατί τίποτα δεν θα υπάρχει να αγοράσει. Η ρίζη δεν θα υπάρχει στην Ελλάδα, έτσι. Νομίζω ότι η Ελλάδα θα τυπώσει αμέσως δραχμές για να προσπαθήσει να το κάνει. Να προσπαθήσει να κάνει συναλλαγές. Σε ευρώ πάντως δεν θα μπορεί να κάνει συναλλαγές. Θυμίζουμε επίσης ότι το Μαυροβούνιο μονομερώς είχε εισαγάγει το ευρώ. Τι έγινε, ένα ευρώ Μαυροβουνίου είναι ένα ευρώ Βρυξελών? Η απάντηση είναι όχι. Υπάρχει συναλλαγματική ισοτιμία η οποία καθορίζεται στην πράξη και ένα ευρώ Μαυροβουνίου δεν είναι ένα ευρώ Βρυξελών. Υπάρχουν πολλά σενάρια τα οποία έχουν φτιαχτεί τα τελευταία χρόνια για το πώς θα γίνει αυτή η έξοδος. Μέχρι προχθές ήταν πολιτική επιλογή, έστω και ως μαύρη τρύπα, μικρή μαύρη τρύπα, που έχει πει πολύ σοφά ο Ντάνιελ Γκρος, σύμβουλος του Ραδεν Μπαρόζο, να παραμένει στην Ευρωζώνη. Τώρα, επειδή η ίδια η Ελλάδα έδειξε ότι δεν θέλει να παραμείνει, δεν έχει τη σοβαρότητα να είναι στο δύο κλαμπ και ξυλώνει το πουλόβερ, όπως του ξαναείπα, γι' αυτό τον λόγο αυτή η πολιτική επιλογή έχει ανατραπεί. Μάλιστα. Κλείνομαι με τον κύριο Λάρκου και μετά με τον Γιάννη τον Φασουλά. Κύριε Νεοφύτου, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Χτες, κατά μια περίεργη σύμπτωση, η Μούτις, θα κάνω μια αναφορά για την Κύπρο, η Μούτις, και νομίζω όλοι οι ακροατές μας το γνωρίζουν, πήρε απόφαση και σε μια μείωση της πιστοληπτικής ικανότητας της Κύπρου κατά 2 βαθμίδες. Έτσι είναι, κύριε Νεοφύτου? Ναι, ναι. Άρα, χρειάζεται με βάση την ελλαδική εμπειρία να πούμε κάτι άλλο. Θα έλεγα ότι το μάθημα της Ελλάδας είναι δωρεάν και είναι δίπλα μας. Πολύ απλά, σήμερα υπάρχει μια επίγουσα αναγκαιότητα να προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις και οι αλλαγές στα οικονομικά ζητήματα της Κύπρου. Το Υπουργείο Οικονομικών και ο κύριος Καζαμίας έχουν καταθέσει ένα πακέτο από προτάσεις για τη σταθεροποίηση της οικονομίας της Κύπρου, μείωση των ελλειμμάτων, στόχευση παροχών και διόρθωση πάνω σε στρεβλώσεις που για δεκαετίες εμφάνιζε η οικονομία μας. Είναι πήγο λοιπόν έτοιμα να τύχουν αυτά τα μέτρα μιας ευρύτερης δυνατής υποστήριξης, γιατί νομίζω όλοι γνωρίζουμε, είδαμε τι έγινε χτες στην Ιταλία, είδαμε την περιπέτεια της Ελλάδας χτες και όχι μόνο, και νομίζω ότι είναι καθήκον, νομίζω είναι και επιτακτικό το καθήκον, αυτά τα μέτρα να προχωρήσουν, γιατί αποτελούν τον μόνο δρόμο για να αλλάξει η σελίδα η Κύπρος και η σελίδα να είναι προς το καλύτερο. Καλά κάνετε που το συνδέσατε με την Κύπρο, ήθελα να σας ρωτήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λαρκού. Καλή σας μέρα. Γιάννη, τελευταίος λόγος σε σένα, πριν κλείσουμε. Νιώθετε μόνο υπό αυτές τις συνθήκες, έτσι όπως αυτές δημιουργήθηκαν, με την κυβερνητική κρίση, με τις απειλές για εξόδου από την Ευρωζώνη και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μόνο υπό αυτές τις συνθήκες και από την πίσω πόρτα πέρασε αυτή η Δανειακή Σύμβαση στο δεύτερο μνημόνιο. Εάν δεν Γιάννη, είχαμε... δεν το πιστεύουν εκεί ότι μπορούν να τους αποβάλουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν δεν είχαμε αυτά τα προβλήματα και η κυβέρνηση προχωρούσε κανονικά το δρόμο της και έλεγε αύριο το πρωί, μεθαύριο θα φέρουμε προς συζήτηση και για έγκριση στη Βουλή τη Δανειακή Σύμβαση και το δεύτερο μνημόνιο, αυτό δεν θα περνούσε ποτέ από τη Βουλή των Ελλήνων. Δημιουργήθηκε λοιπόν αυτό το κλίμα και από μέσα και απ' έξω, με τους φοβερούς αυτούς εκβιασμούς, να μας απειλούν ακόμα και έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, και έτσι λοιπόν το δεύτερο μνημόνιο, το οποίο είναι πιο σκληρό από το πρώτο σε ό,τι αφορά τα μέτρα, λοιπόν, περνάει λοιπόν από την πίσω πόρτα και όλα τα, και εμείς ασχολούμαστε με όλα τα άλλα εδώ, τα οποία βέβαια μέτρα θα τα βρούμε μπροστά μας. Και θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση σε σχέση με τις απειλές και τους εκβιασμούς από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη, λοιπόν, που λένε ότι θα κάνουν εκείνο, θα κάνουν το άλλο, θα μας φέρουν σε κατάσταση 44 και δεν θα έχουμε να αγοράσουμε ψωμί. Μία δήλωση Παπανδρέου ότι θα κάνει δημοψήφισμα κόντεψε να γκρεμίσει τα χρηματιστήρια του κόσμου. Εάν λοιπόν οι Βρυξέλλες και τα Βερολίνα θέλουν να διώξουν την Ελλάδα από την Ευρωζώνη, τότε ας είναι έτοιμοι λοιπόν για την κατάρρευση της Ευρωζώνης, όσο και να θέλουν κάποιοι να το πιστέψουν αυτό το πράγμα. Διότι εδώ κατέρευσε μία τράπεζα στις ΗΠΑ και είδαμε τι έχει συμβεί. Ωραία, Γιάννη, πόσο μάλλον να καταρρεύσει μία χώρα. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ο Θάνος νομίζω κάτι θέλει να πει. Απλά έχω να πω ότι είναι έτοιμοι. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Τόσο καιρό δεν ήταν έτοιμοι και εμείς μπορούσαμε να τους
κουμαντάρουμε, αλλά δυστυχώς τώρα που είναι έτοιμη για την κατάρρευση και ξέρουν πώς θα την αντιμετωπίσουν, δεν έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε παρά να ακούσουμε αυτό που μας λένε. Ίσως έχουν και δίκιο τελικά. Διότι αν θυμάμαι καλά, στην Ελλάδα οι φόροι δεν πληρώνονται, πληρώνουν μόνο κάποιοι και κάποιοι άλλοι κάθονται και απολαμβάνουν. Οι δημόσιες υπηρεσίες ποτέ δεν δούλεψαν όσα χρόνια ήμουν στην Ελλάδα. Τα σκουπίδια δεν μαθαίνονται, οι δρόμοι είναι μπελακούδες. Εν πάση περιπτώσει, στην Ελλάδα επικρατούσε μια κατάσταση η οποία ήταν τραγική. Και δεν ξέρω, ο Γιάννης μπορεί να μπαίνει στην Αθήνα που είναι, που ήταν αλλιώς τα πράγματα, αλλά στη Θεσσαλονίκη που έμενα εγώ, όλος ο κόσμος ήταν άνεργος και τα πάντα ήταν έτσι που τα περιέγραψα. Δυστυχώς στην Ευρώπη δεν είναι έτσι. Στην Ευρώπη οι δρόμοι είναι στρωμένοι, τα σκουπίδια μαζεύονται, οι φόροι πληρώνονται, πληρώνουν όλοι, δεν πληρώνουν μόνο οι μισοί, ανάπτυξη υπάρχει, δουλειές έχουμε. Τώρα είναι μια χαρά. Άρα μάλλον κάποιος έχει τη σωστή συνταγή και κάποιος ακολουθεί τη λάθος. Έτσι το βλέπω εδώ το πράγμα. Και αν το ελληνικό πολιτικό σύστημα είναι κατώτερο των περιστάσεων και δεν μπορέσει να στερεωθεί καταλαβαίνοντας ποιο είναι το διακύβευμα, τότε όντως είναι κατώτερο των περιστάσεων και προφανώς και δεν έχει τέτοια στιγμή. Και τι να κάνουμε, εν πάση περιπτώσει από εδώ και από πάνω κι άλλοι. Ωραία. Δεν ξέρω αν όφτε να κάνω μια μικρή παρατήρηση πριν κλείσουμε. Και να κλείσουμε, ναι. Ναι, λοιπόν. Είμαστε στο 2011 και συμβαίνουν όλα αυτά με την Ελλάδα που είναι έτσι, που είναι αλλιώς, που είναι φοροφυγάδες, που και τα λοιπά. Πριν 7 χρόνια, ας γυρίσουμε πίσω, στο 2004, ήταν η Ελλάδα της ανάπτυξης, η Ελλάδα που έκανε τους Ολυμπιακούς Αγώνες, έστω μηδανικά, η Ελλάδα πρότυπο χώρας, η Ελλάδα εκείνο, η Ελλάδα το άλλο που είχε μπει σε... Ξαφνικά δηλαδή από το 2004 μέχρι σήμερα έχουν συμβεί όλα αυτά τα φοβερά. Τα ξέραμε τα προβλήματα που υπάρχουν εδώ. Λοιπόν, και φτάνουμε στο σημείο να μας φέρουν σε συνθήκες 1940-1950. Εδώ είναι πολλά ερωτήματα που βάζει ο ελληνικός λαός σε σχέση με το τι ακριβώς έχει συμβεί εδώ και το τι έχει παιχτεί. Μάλιστα. Λοιπόν, να μείνουμε εδώ. Είναι μεγάλη συζήτηση, μεγάλο το θέμα. Υπάρχουν εξελίξεις και σήμερα θα τρέχουν. Θα επανέλθουμε από Δευτέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τους δύο. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Πρέπει να μιλάμε μια ολόκληρη μέρα για την κατάσταση εκεί. Πάμε με διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και θα επανέλθουμε, κυρίες και κύριοι.